Από τα 644 γυμναστήρια που λειτουργούν παγκύπρια, μόνο 34 είναι νόμιμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΟΑ. Συγκεκριμένα, νόμιμη άδεια λειτουργίας έχουν μόνο 16 γυμναστήρια στη Λευκωσία, 9 στη Λάρνακα, 6 στην Πάφο, 2 στη Λεμεσό, 1 στην Αμόχωστο. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κάποιος πριν ανοίξει, ενοικιάσει ή χτίσει γυμναστήριο είναι να εξασφαλίσει άδεια πολιοδομική, άδεια νοικοδομική. Αυτά τα πράγματα είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή έχουμε τόσα πολλά γυμναστήρια χωρίς άδειες. Είναι πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση άδειας. Παράνομα γυμναστήρια παίζουν επικίνδυνα με την υγεία των ανυποψίαστων πολιτών, εφόσον το προσωπικό που εργάζεται στα μη αδειούχα γυμναστήρια, κανείς δεν γνωρίζει αν είναι προσοντούχο. Ένας βγαίνει πάνω στο τρέτμιλ να τρέξει τον κυλιόμενο τάπητα. Πόσο να τρέξει, δηλαδή αν είναι ηλικιωμένος, αν είναι μικρός στην ηλικία, 18-20 χρόνων, πρέπει να υπάρχει και παρακολούθηση. Οι πελάτες δεν μπαίνουν μέσα στο γυμναστήριο για να ψάξουν αν κάποιος έχει αναρτημένη την άδεια λειτουργίας του. Κάποιες φορές ίσως να γνωρούν λίγο περισσότερο την ασφάλεια τους. Παρά τις υποδείξεις από τους αρμόδιους, φαίνεται ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται βελτίωση και εξυγχρονισμό η νομοθεσία για την αδειοδότηση των ιδιωτικών γυμναστηρίων και προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Πάντως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΚΟΑ έχει παγκύπρια μόλις 5 εξωτερικούς επιθεωρητές, οι οποίοι για το 2014 έχουν πραγματοποιήσει μόνο 252 ελέγχους για 644 γυμναστήρια.